σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο του 984 τον υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νοτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Βεβαίως τον κύριο Λαπαβίτσα τον ξέρουμε μέσα από τη συχνότητα, από τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάνουμε όταν είναι στο Λονδίνο, ως Έλληνας οικονομολόγος και καθηγητής Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Σήμερα όμως θα τον ακούσουμε ως υποψήφιο ευρωβουλευτή. Καλημέρα κύριε Λαπαβίτσα. Καλημέρα κύριε Ζαχίνη, χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε και από κοντά. Και εγώ χαίρομαι, και επειδή τώρα που ξεκινάμε να τα πούμε, στη Βουλή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση τελευταία μέρα, γιατί στην Ελλάδα η Βουλή κλείνει, η Βουλή, η Εθνική Αντιπροσωπεία, εν ώψη των ευρωεκλογών, ναι, σε 10 μέρες. Αυτό είναι άλλο φρούτο. Είναι για την ακρίβεια και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι στις περιοδίες σας το συναντάτε, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό, αυτό το πάρτι των τιμών, να το πω έτσι. Και εδώ ακούω τώρα γίνεται συζήτηση να πέσει, να μην πέσει ο ΦΠΑ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ποιο είναι το δομικό θέμα όμως της ακρίβειας κατά τη γνώμη σας? Το δομικό θέμα είναι ξεκάθαρα η οικονομία χαμηλών μισθών, την οποία έχουμε οικοδομήσει εδώ και 15 χρόνια. Δηλαδή από τότε που τα μνημόνια της προηγούμενης δεκαετίας γίναν θεσμική και νομική πραγματικότητα, δημιουργήσαμε μια οικονομία η οποία πατάει στο χαμηλό μισθό. Είναι η μηχανή που την κινεί. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άλλη κινητήρια δύναμη, δεν υπάρχουν επενδύσεις, δεν υπάρχει αλλαγή της τεχνολογίας προς τα μπρος. Ο χαμηλός μισθός είναι αυτός που κινεί την ελληνική οικονομία και από εκεί πηγάζουν τα κέρδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, διότι δεν υπάρχει άλλη κινητήρια δύναμη. Δεν εμφανίζεται άλλη μηχανή κίνηση της ελληνικής οικονομίας στιγμή αυτή, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση. Από εκεί πηγάζει το πρόβλημα σε πρώτη φάση. Βεβαίως, το άλλο δομικό πρόβλημα είναι ο έλεγχος των μεγάλων τομέων της ελληνικής οικονομίας από λίγες εταιρείες, λίγους ολιγάρχες, λίγους ολιγοπόλες όπως λέγονται στο εγχειρίδιο. Δηλαδή εμφανίστηκε μια οικονομία που δεν είναι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς όπως το καν λέτε δεν είναι η οικονομία. Δηλαδή είναι μια οικονομία, να το πω έτσι, ολιγοπωλιακή, καρτελοποιημένη και κλειστή ακόμη, να το πω έτσι, και για έναν μεγαλοεπενδυτή, μεγάλου κεφαλαίου, ξένο, που θέλει να επενδύσει σε μια παραγωγική μονάδα στη χώρα, γιατί αυτό σημαίνει κλειστή οικονομία, θα έρθει εδώ και το παιχνίδι είναι ήδη μοιρασμένο, αυτό μου λέτε? Αυτό το δεύτερο δεν υπάρχει και πάρα πολύ, για να σας πω την αλήθεια, διότι οι επενδυτές που έρχονται εδώ δεν έρχονται για μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Υπάρχει και αυτό, αλλά είναι πολύ περιορισμένο. Αν θέλουν, μπορούν να μπουν στο παιχνίδι, αυτό είναι το ερώτημα. Θα βρεθούν απέναντι σε ένα πλέγμα σχέσεων και ισχύω, το οποίο θα τους δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Θα πρέπει να αποκτήσουν επαφές και ένα είδος διαπλοκής, να υπάρξει κάτι δηλαδή με το μηχανισμό που υπάρχει εδώ, για να μπορέσουν και αυτοί να πλασαριστούν στην ελληνική αγορά, όποια είναι αυτή. Αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα. Το κύριο πρόβλημα είναι αυτό που είχαμε πει εμείς από εδώ και πολλά χρόνια. Εάν και όταν εφαρμοστούν τα μνημόνια, τότε θα εμφανιστεί μια οικονομία που δεν θα είναι αυτή που φαντάζεστε. Θα είναι μια οικονομία που ισχυρή, ήδη ισχυρή τότε, θα γίνουν ισχυρότεροι, και θα είναι μια οικονομία που θα ελέγχεται από λίγους προς ίδιον όφελος. Και αυτό έχει συμβεί. Το βλέπουμε παντού και με έναν ευρύτερο τρόπο. Δεν είναι τόσο πολύ τα καρτέλ, ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτοί ανοιχτά φτιάχνουν καρτέλ και συνεννούνται μεταξύ τους, αν και υπάρχει και αυτό. Είναι πιο πολύ ότι λίγες σχετικά μεγάλες μονάδες ελέγχουν κέριους τομείς. Αυτοί μπορούν και συνεννούνται και μεταξύ τους χωρίς απαραίτητα να ανοιχτά να μιλάνε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει ένα είδους άρρητης συνεννόησης. Το ξέρει πολύ καλά το εγχειρίδιο των οικονομικών αυτό και λέει ότι αυτό το πράγμα δεν θα σπάσει αν δεν υπάρχει δημόσια παρέμβαση. Αυτό το πράγμα δικαιολογεί δημόσια παρέμβαση, ανοιχτή δημόσια παρέμβαση για να αλλάξει και η δομή της αγοράς. Δείτε τι κάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ. Αναγκάζει μεγάλες εταιρείες στη διάλυση. Στις ΗΠΑ λέω γίνονται αυτά, όχι σε καμιά σοσιαλιστική, κομμουνιστική άλλη χώρα. Εδώ δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα και δεν υπάρχει αφιβολία γιατί γίνεται αυτό. Διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλοι ολιγάρχες είναι άμεσα διαπλεκόμενοι με την κυβέρνηση. Άρα, ένα πολιτικό σύστημα που στηρίζεται στον παγιόκο που λέει ο λαός από αυτά τα ολιγοπόλια θέλει να τα συντηρεί διαχρονικά, και αντιστρόφως τα ολιγοπόλια θέλουν ένα πολιτικό σύστημα που τους διασφαλίζει αυτό το παιχνίδι. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι πρακτικά,
ο κόσμος μπαίνει μέσα στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος παίρνει το τιμολόγιο της ενέργειας. Έτσι. Την καθημερινότητά του. Και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ακόμη και αυτοί που έχουν τα στοιχειώδη στο δεκαήμερο έχουν εξαϊλωθεί. Μπορείτε να μου πείτε ως κίνηση που διεκδικείτε και την ψήφο για να φέρετε ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποια θα ήταν κάποια άμεσα, όχι βαθιά δομικά μέτρα, που κατά τη γνώμη σας θα ήταν σε μία κατεύθυνση να κάνουν υποφερτή για τον κόσμο την κατάσταση? Ευχαρίστω να σας πω. Καταρχήν χρειάζεται άμεσα πολιτική η οποία να επιτρέπει στον μισθό να ανεβεί. Ο κ. Μητσοτάκης ανέβασε τον κατώτατο και επέρεται γι' αυτό. Στην πραγματικότητα, ο πραγματικός μισθός έχει κατέβει. Διότι και η άνοδος του κατώτατου, ο οποίος τραβάει και τον μέσο προς τα πάνω, δεν φτάνει το ύψος του πληθωρισμού. Στην ουσία, δηλαδή, έχουμε μείωση του πραγματικού μισθού. Είναι το ανάποδο από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε λοιπόν πολιτικές οι οποίες θα επιτρέψουν στο μισθό πραγματικά να ανεβεί, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να αναπληρώσουν την απώλεια του εισοδήματός τους. Αυτό σημαίνει καταρχήν πιο σοβαρή άνοδο του κατώτατου, αλλά και συλλογικές συμβάσεις. Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων είναι άμεσο βήμα για να πάψει η αγορά εργασίας να μοιάζει με την άγρια δύση στη χώρα μας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ, ειδικά για την νεολαία, όπου οι σχέσεις των νέων εργαζομένων με τον εργοδότη είναι από τις σκληρότερες στον κόσμο. 6 εκατοστάρικα και ας αρέσει είναι η πραγματικότητα του νέου εργαζομένου. Αυτό είναι το πρώτο. Βεβαίως χρειάζεται μετά παρέμβαση στις τιμές. Αυτό το αναγνωρίζει και η ίδια κυβέρνηση. Μόνο που αυτά που κάνει δεν είναι αποτελεσματικά. Πρόστιμα χρειάζονται, μέτρα πλαφών για τις τιμές και μέτρα διαφάνειας. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να ξέρει ο καταναλωτής και όλοι μας τι ακριβώς γίνεται εκεί που σχηματίζονται οι τιμές και φτάνουν στο ράφι. Ποιος επιδοτεί ποιον, ποιος δίνει έκπτωση σε ποιον και τι σημαίνει η τελική τιμή στο ράφι. Εδώ υπάρχει αδιαφάνεια σε μεγάλο βαθμό και αυτό εξυπηρετεί, όπως καταλαβαίνετε, τη λεγόμενη σχροκέρδεια. Και τέλος χρειάζεται παρέμβαση σε αυτό που σας είπα και πριν. Στη δομή της αγοράς την ίδια. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα πρέπει να αποκτήσει δόντια κάποια στιγμή και να μπορεί να παρέμβει αλλάζοντας τα πράγματα δομικά. Βέβαια στη χώρα μας αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τα τρόφιμα, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο... Τα βασικά, υπάρχει μεγάλο... διότι να λέω έχω έκπτωση, το λέγαμε προχθές, και να φωτογραφίζομαι με ένα ράφι γεμάτο μαγιονέζες που έχει πέσει η τιμή, χαίρο πολύ. Αλλά το νοικοκυριό δεν μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει τη μαγιονέζα. Έτσι. Στα τρόφιμα λοιπόν που υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, εκεί έχουμε και βαθύτερα προβλήματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο της ολιγοπωλιακής δομής της αγοράς, στη διάθεση των τροφίμων. Εκεί έχουμε να κάνουμε με το πώς δομείται η ίδια η γεωργία η ελληνική, πώς κινείται και πώς είναι το κόστος παραγωγής των τροφίμων για τον αγρότη. Εκεί έχουμε να κάνουμε και με την αγροτική πολιτική, πώς επηρεάζει τον αγρότη, με το κόστος ενέργειας για τον αγρότη, με το κόστος για τα λιπάσματα, με το κόστος για τα φυτοφάρμακα και με την κίνηση προς τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, η οποία επιφέρει μεγάλο κόστος στον αγρότη και το μετατρέπει σε κυνηγό επιδοτήσεων. Εκεί επίσης έχουμε να κάνουμε με το άκρος δυσκίνητο και δυσλειτουργικό σύστημα εφοδιασμού στα αγροτικά προϊόντα. Το πώς φτάνει δηλαδή το προϊόν από το χωράφι στο ράφι, όπως λέμε λαϊκά. Εκεί δεν είναι απλά τα πράγματα καθόλου. Και μεγάλα κεφάλαια υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και μικρά κεφάλαια τα οποία λειτουργούν και αυτά πολύ προβληματικά. Εκεί χρειάζεται όντως συστηματική και πολύ προσεκτική παρέμβαση. Το πρώτο βήμα, βέβαια, είναι να πέσει το κόστος για τον αγρότη. Το πρώτο βήμα είναι αυτό και να βρεθεί άλλος τρόπος να κινείται ο αγρότης. Δύο ακόμα θέματα να σας πω για τα άμεσα που μου λέτε. Στη στέγαση, όπου γίνεται πλέον κάτι τρομακτικό λόγω της εισρωής ξένου κεφαλαίου, επίσης, το οποίο ξένο κεφάλαιο πήγε στα ακίνητα και δεν πήγε στον παραγωγικό ιστό, δημιούργησε τη φούσκα στα ακίνητα, γιατί περί φούσκας πρόκειται, τράβηξε μέσα και ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης ή τέλος πάντων ανθρώπων που είχαν ένα κίνητο στην άκρη από αποταμίευση, από κληρονομιά, από οτιδήποτε άλλο. Το φτιάξανε και μπήκαν και αυτοί στο Airbnb με τον τουρισμό κτλ. Για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Εκεί λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια φούσκα, η οποία είναι πάρα πολύ παραπλανητική, άκρος παραπλανητική και βέβαια πάρα πολύ προβληματική. Αποκλεί από τη στέγαση ευρύτατα στρώματα λαϊκά, φοιτητές επίσης, αλλά και φτωχά λαϊκά στρώματα που όχι μόνο δεν μπορούν να αγοράσουν, αλλά δεν μπορούν και να νοικιάσουν. Εκεί χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Άμεση παρέμβαση. Κρατική παρέμβαση. Δικαιολογείται απόλυτα από το εγχειρίδιο των οικονομικών, των κοινών οικονομικών. Τρίτο και τελευταίο για τις παρεμβάσεις. Το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι μια τραγική περίπτωση. Δημιουργεί προσόδους και αδικαιολόγητα κέρδη για τις μεγάλες εταιρείες που εμπλέκονται με την
δημιουργία, την παροχή της ενέργειας. Αυτό θέλει άμεσα να το δούμε. Δεν δικαιολογείται η Ελλάδα να έχει 100% στήριξη, εξάρτηση από αυτή την κατάσταση. Θέλουμε σύστημα δημιουργίας ενέργειας το οποίο θα στηρίζει και το νοικοκυριό και την επιχείρηση. Θα μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει και η οικονομία, γιατί το κόστος της ενέργειας είναι απογορευτικό σήμερα. Μου γράφουν εδώ κάποιοι, κύριε Λαπαβίτσα, όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνατε και όλα αυτά. Για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι μας πάει πίσω. Ο κύριος Λαπαβίτσας, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε το καπελάκι του και έφυγε όταν είδε ότι δεν γίνονται αυτά για τα οποία θεωρούσε ότι είχε εκλεγεί. Θέλω να το πω αυτό, γιατί το έχει ξαναπεί εδώ. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λαπαβίτσα, θα πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Το υπονοήσατε. Διότι οι ευρωεκλογές σημαίνουν την εκλογή ανθρώπων από κάθε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο όσο απαξιωμένο και αν είναι, μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να πει μερικά πράγματα, δεν μπορεί να αλλάξει το σκληρό πυρήνα, μην έχουμε αυταπάτες. Όμως το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, όχι η Ευρώπη, έχει μια εικόνα σε επίπεδο και πολιτικών δυνάμεων προς τα που πρέπει να πάει σε αυτό τον κικαιώνα των παγκόσμιων αλλαγών. Σας άκουσα που είπατε για την ενέργεια. Θέλω να σας πω ότι το πρωί διαβάζαμε εδώ, ομολογώ με ευχάριστη έκπληξη, ότι ένας Έλληνας βιομήχανος της βαριάς βιομηχανίας με τζίρο 400 εκατομμύρια ευρώ στρέφεται ευθέως κατά των κυβερνήσεων και κατά της Κομισιόν, ότι είναι ένα γραφειοκρατικό, ποιος αυτός που έχει 400 εκατομμύρια τζίρο, ένα γραφειοκρατικό σύστημα με πανάκριβη ενέργεια στο όνομα πράσινων πολιτικών που είναι πράσινες business, αυτό λέει ο άνθρωπος, και την ίδια στιγμή απαξιώνεται ο παραγωγικός ιστός κάθε χώρας. Και τα λέει, επαναλαμβάνω, ένας βιομήχανος με τζίρο 400 εκατομμύρια ετησίως. Τι να καταλάβω εγώ ο μισθωτός από αυτό για την Ευρώπη, ε? Ναι, ναι. Εδώ τώρα μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Όπως ήδη υπονοήσατε, η οικονομική αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι τραγικά χαμηλοί και υπάρχει αποβιομηχάνηση στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στη Γερμανία. Στις δε περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε και περιφέρειες, τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ δύσκολα και δεν υπάρχει σύγκληση. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που ονειρεύτηκαν οι δικοί μας όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, υπάρχουν πολλοί λόγοι αυτό και έχουν να κάνουν με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας κέριος παράγων εδώ είναι φυσικά η πράσινη μετάβαση, η λεγόμενη, η οποία πηγάζει από τη λογική των χωρών του κέντρου και από τις ανάγκες να εξυπηρετηθούν αρχικά οι δικές τους βιομηχανίες. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα εγώ προσωπικά. Εμείς δεν είμαστε κατά της προστασίας του περιβάλλοντος και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να σταματήσει αυτή ο βιασμός του περιβάλλοντος που έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως είμαστε υπέρ αυτού του πράγματος. Αλλά η πολιτική της Ευρώπης σε αυτό το τομέα δεν είναι αυτό που φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Είναι business, όπως είπατε, και είναι business που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και πολύ συχνά τυφλά. Δηλαδή, τι κάνουμε εδώ τώρα, και φαίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργούμε μια κατάσταση όπου το κόστος ενέργειας γίνεται απαγορευτικό. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που έχουμε από βιομηχάνηση στη Γερμανία. Δημιουργούμε δηλαδή μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να δημιουργήσει πλούτο αυτός που κατέχει τα παραγωγικά μέσα και δεν μπορεί και ο εργαζόμενος να έχει και αυτός το εισόδημα που θέλει. Στη χώρα μας, δε, η κατάσταση είναι εξωφρενική. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία η συμβολή της στους ρήπους διαχρονικά είναι πολύ μικρή, αφού δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανία. Βασιζόμαστε στο λιγνίτη. Βεβαίως ο λιγνίτης είναι προβληματικός και ήταν προβληματικός διαχρονικά, αλλά ήταν ανάγκη να τον κλείσουμε και να πάμε γρήγορα στο υγροποιημένο αέριο και μετά στα... Εισαγόμενο υγροποιημένο. Στο εισαγόμενο φυσικά, το οποίο εμπολίσει είναι και ρώσικο αυτή τη στιγμή, γιατί το λέω για όσους νομίζουν ότι τα πράγματα αλλάξαν, αλλά... και να πάμε στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά με τον τρόπο με τον οποίο πήγαμε. Η Γερμανία συνεχίζει να χρησιμοποιεί λιγνίτη. 30% των αναγκών της πηγάζουν από το λιγνίτη, καλύπτονται από τον λιγνίτη. Εμείς τα διαλύσαμε. Το κόστος ενέργειας λοιπόν έχει εκτοξευτεί. Και να ξέρετε ότι αν πάμε προς τα φωτοβολταϊκά και προς τις ανεμογεννήτριες με ακόμα γρηγορότερους ρυθμούς, αυτό που ανακύπτει σταδιακά από τις εταιρείες τις ίδιες που μπαίνουν σε αυτό το τομέα είναι το κόστος παραγωγής ενέργειας εκεί είναι πολύ υψηλό. Δεν υπάρχει φθηνός τρόπος για να βγει η ενέργεια από αυτό και αποσύρονται βιομηχανίες οι οποίες αρχικά είχαν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στην παραγωγή τέτοιας ενέργειας. Να ξέρει λοιπόν ο Έλληνας καταναλωτής και ο Έλληνας επιχειρηματίας ότι η κίνηση προς την πράσινη μετάβαση, τη λεγόμενη στη χώρα μας, που πήγασε από τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα φέρει φθηνή ενέργεια. Θα φέρει πολύ ακριβή ενέργεια και για το νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
Θέλουμε λοιπόν άλλο μείγμα ενέργειας προφανώς στη χώρα μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Και αυτό μας δείχνει εμπολής και το τι γίνεται και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται άλλη κατεύθυνση σε αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να ακολουθήσει αυτά που επέβαλαν τα πράσινα κόμματα, ιδίως το κόμμα το πράσινο στη Γερμανία, το οποίο είναι μια τεράστια απογοήτευση από πάση πλευράς. Κύριε Λαπαβίτσα, αν αύριο είστε ευρωβουλευτής, θα σηκωθείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν το λέω με όρους λαϊκισμού, να πείτε αυτό που είναι διαπίστωση σε πάρα πολλούς Έλληνες? Τι εννοώ? Ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή με αυτή την ενεργειακή πολιτική, γιατί όλοι θέλουν το περιβάλλον να σωθεί, να πάει στις επόμενες γενιές. Το ερώτημα είναι πώς και ποιοι ωφελούνται. Να το πω απλά. Καλά τα περιγράφετε. Άρα μου λέτε στην ουσία ότι η χώρα εισάγει τεχνολογία γερμανικής υφής, αυτό εισάγει, δεν εξάγει, την οποία την πληρώνει από τα λεφτά που της δίνουν από τα ΕΣΠΑ, ταμεία συνοχής, ταμεία ανάκαμψης. Δηλαδή με το ένα χέρι μας τα δίνουν, που είναι και δικά μας, και με το άλλο τα ξαναδίνουμε πίσω. Μία ή άλλη. Αυτό συμβαίνει στην πράξη ή δεν συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει και έχουμε. Δηλαδή, εσείς μπορείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αν είστε κυβέρνηση, να χαράξετε άλλη πολιτική στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και όλα τα άτα στερητικά που έχει για τον πρωτογενή τομέα, το δευτερογενή και το τριτογενή, αν δεν έχει το λεγόμενο πράσινο αποτύπωμα, που πίσω από αυτό όμως είναι η εισαγόμενη τεχνολογία? Μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο? Μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτό δεν γίνεται. Να το ξέρετε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η χώρα είναι δεμένη χειροπόδαρα σε κεντρικά ζητήματα. Εμείς θα το πούμε ανοιχτά αυτό το πράγμα. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο για να πούμε, ξέρετε, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, να σας βοηθήσουμε να τα μεταρρυθμίσετε. Έχουμε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Το ξέρουμε από καιρό δηλαδή, απλώς επιβεβαιώθηκε. Αυτός ο μηχανισμός που έχει φτιαχτεί εκεί στις Βρυξέλλες, αυτή η κατάσταση πραγμάτων, η οποία αποτυχάνει σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, όχι μόνο στον οικονομικό, αλλά και στον τομέα των δικαιωμάτων, στον τομέα γεωπολιτικής και ούτω καθεξής. Μιλάμε για ιστορική αποτυχία. Αυτός εκεί ο μηχανισμός δεν μεταρρυθμίζεται. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πάμε να το κάνουμε αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να πάμε εκεί και να πούμε, κοιτάξτε την πραγματικότητα, θα το κάνουμε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να το πούμε δυνατά και να ακουστεί. Κοιτάξτε τι φτιάχνετε για τους λαούς της Ευρώπης. Και δεύτερον και πιο σημαντικό, να μιλήσουμε για τη χώρα μας όταν θα το κάνουμε αυτό. Να πούμε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να χαράξουμε άλλη πολιτική, πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας σε αυτό το πεδίο και εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή θέλουμε άλλες πολιτικές που να λύνουν το πρόβλημα της ενέργειας και το ευρύτερο πρόβλημα της ανάπτυξης με όρους δικούς μας, όχι με όρους που θα επιβάλλουν οι γερμανικές εταιρείες. Να ξέρετε ότι το πρόβλημα της ενέργειας, η πολιτική ενέργειας που χρειαζόμαστε, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από την πολιτική βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης που χρειαζόμαστε. Αν δεν συνδυαστούν αυτά, και στη χώρα μας δεν συνδυάζονται, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που λέγεται λαϊκά ότι να είναι. Ό,τι κάτσει. Όπως γίνεται ακριβώς στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Ο ένας κάνει ένα πράγμα, ο άλλος κάνει άλλο πράγμα και τελικά αυτό που βγαίνει δεν είναι μια, τέλος πάντων, συντονισμένη και συντεταγμένη πολιτική. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Ό,τι λάχει, ό,τι κάτσει. Εγώ αυτό βλέπω. Το οποίο θα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα και για την κοινωνία και για την οικονομία. Εμείς αυτά θα πούμε όταν θα πάμε εκεί και θα τα πούμε ανοιχτά. Δεν θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε. Θέλουμε να συγκρουστούμε και θέλουμε να ανατρέψουμε καταστάσεις. Στρατηγικά. Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αμιγώς με την καθηγητική σας και την εμπειρία σας, αλλά τώρα είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Στρατηγικά η χώρα, σε ποιους τομείς θα έπρεπε να διαρθρώσει μια δική της πολιτική και να ζητήσει με βάση τα χρηματοδοτικά, να το πω έτσι, εργαλεία από την Ευρώπη, στήριξη επ' αυτών? Διότι δεν μπορεί να είναι όλα για όλα. Ούτε όμως μπορώ να ακούω, εγώ τουλάχιστον, ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Είναι ένα εισόδημα αυτή τη στιγμή που δίνει οξυγόνο στη χώρα και σε εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά δεν μπορεί να λέμε βαριά βιομηχανία τον τουρισμό. Είναι, και μόνο ότι λέγεται αυτό είναι απόδειξη ιστορικής αποτυχίας. Εγώ θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, το οποίο είχε τέλος πάντων μεγάλη επίχυση στον ελληνικό λαό. Εκεί πήγαμε. Δηλαδή έχουμε φτάσει να γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Ένα περίπου 25% του ΑΕΠ συνδέεται με τον τουρισμό. Είναι υπερτροφικός ο τουρισμός και δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα. Εσείς εδώ στην Κρήτη τα ζείτε και όλα. Είναι εμφανές αυτό και από πλευράς απασχόλησης αλλά και από πλευράς καθημερινής ζωής και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και σε όλες τις άλλες πόλεις και τα χωριά της Κρήτης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το θέμα του προς τα πού θα πάμε όμως απαιτεί πάρα πολύ προσεκτική μελέτη με την εξής έννοια. Εγώ είμαι υπέρ και ήμουνα υπέρ από τον καιρό των μνημονίων και όλα πολιτικής βιομηχανικής και αγροτικής που θα διαχωρίζει την παρέμβαση σε επίπεδα
Πρώτα-πρώτα χρειαζόμαστε παρέμβαση σε τομείς και κλάδους οι οποίοι έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και στο προϊόν και στην απασχόληση. Αυτό είναι πραγματική μόχλευση που είπατε. Να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Γνωρίζουμε ποια αγαθά. Έχουμε μια εικόνα συγκεκριμένων αγαθών. Δεν είναι απαραίτητα υψηλής τεχνολογίας, που έχουν όμως υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά την απασχόληση και όσον αφορά το προϊόν γενικότερα, την παραγωγή. Βεβαίως, αυτό δεν είναι η απάντηση που χρειαζόμαστε μέσω μακροπρόθεσμα. Εκεί πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε πολύ προσεκτικά και να δούμε τι λένε οι εθνικοί πόροι, πώς μπορούμε να τις κινητοποιήσουμε, γιατί έχουμε έλλειψη αποταμίευσης, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις τράπεζες και πού πρέπει να γίνει η στόχευση. Δεν θα πάω εγώ στο γραφείο μου να το βγάλω αυτό. Θα κάνω εγώ τη δουλειά μου βέβαια. Αλλά αυτό πρέπει να βγει μέσω διαβούλευσης και εθνικής συζήτησης. Πρέπει να καταλάβει η Ελλάδα ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολο ιστορικό σημείο. Διότι η κυβέρνηση παραπλανά τον κόσμο. Του λέει ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι κολλημένη ως χώρα και σημείο παραγωγής στην παγκόσμια οικονομία. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και να δούμε πώς θα μπούμε στα νέα πεδία που ανοίγονται. Έχουμε τη δυνατότητα. Ως και η κυβέρνηση το λέει. Δηλαδή υπάρχει καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, δηλαδή εργαζόμενοι κτλ. Στα ψηλότερα επίπεδα υπάρχουν και προβλήματα μεγάλα με το εργατικό δυναμικό. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και προβλήματα αμορφωσιάς και άγνοιας. Αυτή είναι η πραγματικότητα λόγω του συστήματος παιδείας. Αλλά έχουμε και πολύ καλά εκπαιδευμένο δυναμικό, το οποίο δεν αξιοποιείται πλήρως. Εκεί μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα και σε σχέση με τα πανεπιστήμια και σε συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό. Αλλά αυτά θέλουν τομές τα οποία πρέπει να τις κάνει το δημόσιο. Δεν μπορεί να περιμένεις από τον ιδιώτη να το κάνει. Δεν θα γίνει ποτέ μόνο από τον ιδιώτη αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει σκέψη. Θέλει σκέψη και σχεδιασμό. Αυτά που βλέπω από την κυβέρνηση δεν κατατείνουν προς τα εκεί. Συγγνώμη, εσείς λέτε τομές και παρέμβαση δημοσίου. Μα εδώ είμαστε σε μια μη αναστρέψιμη πορεία ιδιωτικοποίησης των πάντων. Και προφανώς κανείς δεν μπορεί να στρέφεται κατά τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχει το δικό της αποτύπωμα. Αλλά εδώ μιλάμε για τους στρατηγικούς τομείς. Από χθες συζητιέται ένα νομοσχέδιο, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας, όπου ιδιωτικοποιούνται μέχρι και τράπεζες αίματος, για πλάσμα αίματος. Θα πληρώνεσαι κιόλας για να δίνεις αίμα ως πλάσμα. Μου λένε κάποιοι, καλά, δεν έπαιρνες δύο μέρες άδεια. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, είμαστε για μια ακόμα φορά αυτό που λένε εκτός φάσης ως χώρα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακάλυψε τον νεοφιλελευθερισμό στα λόγια, τέλος πάντων, γιατί σε άλλα πράγματα δεν είναι νεοφιλελεύθερη. Αν ήταν πραγματικά νεοφιλελεύθερη, θα κυνηγούσε και τα ολιγοπόλια, γιατί θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει λειτουργία της ανοιχτής αγοράς. Αλλά δεν είναι. Ή τέλος πάντων είναι πραγματικά νεοφιλελεύθερη, με την έννοια ότι άλλα λέει και άλλα κάνει, όπως κάνουν πολλές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Αλλά τέλος πάντων, μπήκαμε λίγο αργά σε αυτό το παιχνίδι. Μπήκαμε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία εκπόλυσης των πάντων και το ιδιωτικό λύνει τα πάντα και το δημόσιο είναι κακό, όταν αυτή η μόδα έχει περάσει, να ξέρετε. Σήμερα στην Ευρώπη, την ίδια γιατί αυτή την Ευρώπη για την οποία μιλάμε, η συζήτηση είναι για βιομηχανική πολιτική. Ακόμα και στη Γερμανία και στην Αγγλία που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Γαλλία και αλλού, η συζήτηση είναι για βιομηχανική πολιτική. Τι βιομηχανική πολιτική χρειάζεται σε συνδυασμό με την αγροτική πολιτική, όπως καταλαβαίνετε. Από αυτούς που είναι στις επάλξεις του νεοφιλελευθερισμού, υποτίθεται. Εμείς, για λόγους που να σας πω την αλήθεια, δεν πολύ καταλαβαίνω κιόλα. Δηλαδή, μου είναι μυστήριο, απορώ δηλαδή το βλέπω. Έχω μια κυβέρνηση που όταν ακούει για βιομηχανική πολιτική ή τέλος πάντων για αγροτική πολιτική με εθνικό πρόσημο και κατεύθυνση, βγάζει εξάνθημα ή θέλει να τα αποφύγει, δεν το αναφέρει. Νομίζει ότι κάτι λύνει έτσι. Δεν λύνει απολύτως τίποτα. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό δημόσιο έχει προβλήματα. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο κ. Μητσοτάκης. Το βλέπουμε δια του γυμνού οφθαλμού. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό δημόσιο χρειάζεται τομή. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται να μπει το ελληνικό κράτος σε άλλη βάση. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως έτσι είναι. Αλλά η απάντηση στο προβληματικό δημόσιο όσον αφορά την οικονομία δεν είναι το ιδιωτικό. Η απάντηση στο προβληματικό δημόσιο είναι το καλό δημόσιο. Εκεί λοιπόν θέλουμε πραγματικές λύσεις, οι οποίες να κατατείνουν προς αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή τη δημιουργία βιομηχανικής και αγροτικής πολιτικής, γιατί χωρίς αυτό δεν γίνεται. Θέλω να το τονίσω αυτό. Η Ελλάδα είναι, σας επαναλαμβάνω, η ελληνική οικονομία είναι κολλημένη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αναπτυξιακή δυναμική καθόλου. Κώστα Λαπαβίτσα, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα, αλλά νομίζω ότι κάποιοι βλέπουν τις σκέψεις που έχετε, που έχεις. Θα το πω και στον Ελληνικό ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Κώστα Λαπαβίτσα, υπάρχει όμως ένα ερώτημα εδώ. Ζεις και στην Αγγλία. Ναι. Και μιλάμε για ευρωεκλογές. Ναι.
το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χα, θα πει κάποιος. Είδες τα αποτελέσματα όποιου έφυγε από το Χαλκιδιό που άμα δεν το θες δεν τρως χτύπους. Η μία κυβέρνηση των συντηρητικών διαδέχονταν την άλλη μέχρι που κλάταραν και πάνε σε εκλογές. Άρα το Brexit απέτυχε. Τώρα, με εντυπωσιάζει πολλές φορές να διαβάζω τον ελληνικό τύπο για αυτό. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο τύπος που στηρίζει την κυβέρνηση, και είναι πολλοί αυτός ο τύπος, ή τέλος πάντων τα μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση, στο θέμα του Brexit βγαίνουν ακόμα πιο πολεμικά από ότι βγαίνουν οι συντηρητικοί και άλλοι στην, ή τέλος πάντων η πολέμη του Brexit στην ίδια την Βρετανία. Εδώ δηλαδή έχουμε μεγαλύτερο καημό να αποδείξουμε το Brexit έχει αποτυχία από ότι έχουν οι ίδιοι οι Βρετανοί. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό και βέβαια δείχνει ποιος είναι ο ιδεολογικός ρόλος της Ευρώπης στη χώρα μας. Η Ευρώπη δεν βλέπουμε την πραγματική Ευρώπη. Βλέπουμε μια Ευρώπη που μας την κατασκευάζουν και είναι πάντα ένα μοντέλο, ένα αυτό εκεί, με το οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να πλησιάσουμε, πρέπει να το μοιάσουμε και το καθεξής. Πρέπει να σας πω λοιπόν το εξής για τη Βρετανία και τον Brexit. Ναι, οι συντηρητικοί τα κανά θάλασσα. Είναι αναμφίβολο αυτό. Όσοι ήμασταν υπέρ του Brexit, γιατί εγώ επιχειρηματολόγησα και είχα ρόλο στη δημόσια συζήτηση στη Βρετανία για τον Brexit, όσοι ήμασταν υπέρ του Brexit από μια πλευρά, την πλευρά της δημιουργικής αναδιάρθρωσης της βρετανικής οικονομίας, το ξέραμε αυτό και το είχαμε πει, ότι με αυτούς στην κυβέρνηση τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Και όντως έτσι αποδείχθηκε. Αυτοί που είχαν το πάνω χέρι στον Brexit και το φάρμασαν, πέτυχαν πολιτικά. Το έκαναν πραγματικότητα. Έλυσαν δηλαδή το γόρδιο δεσμό ως όφιλο να το κάνουν υπέρ της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν βαθιά αντιδημοκρατική. Δεν είχαν όμως αντίληψη του τι σημαίνει αυτό. Ο Μπόρις Τζόνσον, για πιο συγκεκριμένα, δεν ξέρει τι γίνεται όσον αφορά τα οικονομικά. Η Λίζ Τρας που ακολούθησε ήταν για κλάματα. Ο Ρίση Σουνάκ που είναι τώρα πρωθυπουργός είναι μια παντελής μετριότητα. Και το κυριότερο είναι ότι το συντηρητικό κόμμα έχει χάσει το μπούσουλα. Δηλαδή τους παρακολουθείς και βλέπεις ότι δεν ξέρουν. Είναι, πώς να, δεν ξέρω πώς να σας το μεταφέρω. Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση που έχω βιώσει στη Βρετανία και είναι αποτυχημένη εδώ και πολλά χρόνια. Ο λόγος που η Βρετανία δεν πάει καλά, λοιπόν, δεν είναι το Brexit κατά αυτό. Είναι η βαθύτατη αποτυχία της νεοφιλελεύθερης τροφής που υιοθετήθηκε πριν 40 χρόνια, η οποία έγινε ξεκάθαρη πια με την πορεία των συντηρητικών τα τελευταία 5-10 χρόνια. Έχουν διαλύσει το σύστημα της παιδείας, έχουν διαλύσει τις μεταφορές, έχουν διαλύσει το σύστημα της υγείας. Παίρνουν βήματα όσον αφορά την οικονομία που δεν προωθούν την ανάπτυξη. Από εκεί πηγάζει το πρόβλημα. Δεν πηγάζει από το Brexit. Το Brexit δεν το εφάρμασαν με επιτυχία. Δεν κάνανε αυτά που θα έπρεπε να κάνουν. Δεν ακολουθήθηκε πολιτική δημοσίων επενδύσεων. Δεν ακολουθήθηκε πολιτική στροφής της οικονομίας προς τις παραγωγικές δραστηριότητες. Δεν το κάνανε αυτό και το πληρώνουν. Αλλά η συμβολή του Brexit στην υποχώρηση της βρετανικής οικονομίας και στη σημερινή κρίση είναι στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστη. Δεν είναι αυτό δηλαδή που ερμηνεύει το τι γίνεται. Και η απόδειξη είναι ότι το Εργατικό Κόμμα, το οποίο θα αναλάβει τα ενία, δεν έχει καμία πρόθεση να αντιστρέψει τον Brexit, παρά τα όσα λέγονται στην Ελλάδα. Βέβαια, τι θα γίνει στην πράξη θα το δούμε. Κανείς δεν πρέπει να βιάζει στην πολιτική, αλλά αυτή είναι η δήλωσή του και αυτό θα κάνει. Πείτε μας λοιπόν, σε μια Ευρώπη που είναι εν μέσω γεωπολιτικών, το υπονοήσατε, γεωοικονομικών, τεκτονικών συγκρούσεων, δύο ουσιαστικά κόσμων σε ένα πολυπολικό σύστημα. Δεν πάνε να λένε όλοι. Ναι. Ακόμη και η άλλη πλευρά του λόφου, και δεν εννοώ για τους δυτικούς, που αισθάνεται ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει, μάλλον τα BRICS, ας τα πω έτσι, μάλλον αντιλαμβάνονται την πολυπολικότητα. Δηλαδή, οι Ινδοί παίζουν και δεν παίζουν. Η Αργεντινή με το Μιλέη τώρα μπορεί να είναι και το σου τραβώ το χαλάκι για χάρη των Αμερικανών. Σε αυτόν τον κόσμο, η Ευρώπη, τι λέει το Μέρα 25 ως κίνηση, τι θα έπρεπε να πει η Ευρώπη στους λαούς της? Τι ρόλο? Ναι. Καταρχήν αυτό που πρέπει να υποθεί εδώ είναι ότι η Ευρώπη είναι ανύπαρκτη. Ως παίκτης και ως ανεξάρτητος τέλος πάντων φορέας και πολλαπλασιαστής ισχύος είναι ανύπαρκτη στη συζήτηση αυτή και σε αυτά που γίνονται. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτό με εξέπληξε, δεν το περίμενα. Και δείχνει τη βαθιά δυναμία του γερμανικού καπιταλισμού καταρχήν. Η Γερμανία εμφανίστηκε ως ηγεμόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προηγούμενη δεκαετία και το πλήρωσε η χώρα μας. Εμείς ήμασταν το πεδίο πάνω στο οποίο αναδείχθηκε για τα καλά η γερμανική ηγεμονία σε τοπικό επίπεδο.
Όταν όμως ήρθαν οι βαθύτερες κρίσεις, αυτή η πανδημία και αυτό που ακολούθησε με την Ουκρανία και το Ισραήλ και ούτω καθεξής, τότε φάνηκε και η πραγματικότητα της γερμανικής ηγεμονίας, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανύπαρκτη. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι με εξέπληξε αυτό. Δεν περίμενα ποτέ δηλαδή ότι η Γερμανία δεν θα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ανεξάρτητη πολιτική στα ευρύτερα ζητήματα και να τραβήξει και την Ευρώπη μαζί της προς το συμφέρον της Γερμανίας. Αλλά αυτό θα περίμενα. Δεν έγινε αυτό. Αυτό που έγινε είναι ότι το γερμανικό πολιτικό σύστημα και το γερμανικό κατεστημένο αποδέχθηκε την ήττα της χώρας του, αποδέχθηκε τεράστιο κόστος για τη χώρα του, ακολουθώντας πιστά αυτό το οποίο του είπε να κάνει ο αμερικανικός ηγεμόνας. Αυτό είναι και αντανάκλαση του συμβαίνει στην Ευρώπη συνολικά. Δεν υπάρχει κατεύθυνση. Δεν υπάρχει, γίνεται εντυπωσιακό αυτό. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους λαούς φυσικά. Με ρωτάτε τι θα πρέπει να πούμε και τι θα πρέπει να κάνουμε. Δεν υπάρχει προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ως σύνολο αυτά τα οποία περιμένουν οι διάφοροι και περίμεναν μέσα στα χρόνια. Δηλαδή να εμφανιστεί η Ευρώπη των λαών, να δώσει μια άλλη κατεύθυνση ειρήνης και ανάπτυξης κτλ. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί οι θεσμοί όπως έχουν φτιαχτεί μέχρι τώρα δεν αλλάζουν. Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς πάρα πολύ σκληρό, το οποίο είναι και διεφθαρμένο εμπολής. Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζονται από διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, να έχετε υπόψη σας. Και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιν, είναι κάθε άλλο παρά άμεμπτη. Έχει την Ευρωπαία Εισαγγελέα από πίσω της αυτή τη στιγμή. Δεν περιμένουμε λοιπόν κάτι από εκεί. Εμείς, εγώ προσωπικά, αλλά και εμείς συνολικά ως εκλογική σύμπραξη, εκλογικό μέτωπο, θέλουμε να δούμε απάντηση στα θέματα που απασχολούν της Ευρώπης σε βάση λαϊκής και εθνικής κυριαρχίας, ειδικά για τη χώρα μας. Λαϊκής κυριαρχίας για να υπάρξει δημοκρατία, γιατί υποχωρεί και η δημοκρατία στην Ευρώπη. Καθώς το σύστημα δεν λειτουργεί, υποχωρεί η δημοκρατία από άκρου σε άκρου της Ευρώπης και στη χώρα μας το βιώνουμε αυτό με την αυθαιρεσία και τις διάφορες. Το κράτος έχει γίνει η ιδιοκτησία της Νέας Δημοκρατίας. Και αλλού στην Ευρώπη παρόμοια φαινόμενα εμφανίζονται. Εμείς λοιπόν θέλουμε λαϊκή κυριαρχία που είναι η βάση της δημοκρατίας. Πρέπει να υπάρξουν δημοκρατικοί θεσμοί και θέλουμε και εθνική κυριαρχία όσον αφορά τη διαμόρφωση οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Αλλά εθνική κυριαρχία που να μιλάει η γλώσσα λαϊκή. Δεν θέλουμε εθνική κυριαρχία του τύπου της άκρας δεξιάς ή ούτω καθεξής, κάθε άλλο παρά αυτό. Θέλουμε εθνική κυριαρχία που θα μιλάει όπως μιλάει ο καθημερινός άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο φτωχός που δεν θέλει πολέμους, δεν θέλει τριβές, δεν θέλει καυγάδες, θέλει να πάει μπροστά ο τόπος του. Πιστεύουμε ότι είναι απολύτως εφικτό αυτό και είναι εφικτό και για άλλους λαούς της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι η κατεύθυνση που είναι ακολουθεί. Εκεί μπορεί να οικοδομηθεί και πραγματική συνεργασία, λαϊκή συνεργασία και λαϊκή συνεννόηση. Γιατί δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Παρά τα όσα λέγονται, οι λαοί της Ευρώπης, ακόμα και αν θέλουν, νιώθουν ότι υπάρχει κάτι κοινό, δεν το κάνουν πράξη. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι περισσότερο στα λόγια παρά στην πράξη αυτό. Και επειδή μιλήσατε για την Ελλάδα σε αυτές τις τεκτονικές πλάκες, είναι προφανές ότι το πεδίο, η γεωγραφία μας, αν θέλετε, μας έχει φέρει σε ένα πεδίο που είναι ακριβώς η σύγκρουση αυτών των πλάκων. Και το ερώτημα είναι, με ένα άξονα Ουκρανία, άλλον άξονα Μέση Ανατολή, την κουβέντα που γίνεται για τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ευτυχώς που βρίσκεται ένας Ουκρανός να πει ότι έχουμε εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί εμείς τα λέμε αλλιώς. Αναρωτιέμαι, είπατε ο λαός δεν θέλει πόλεμο. Προφανώς δεν θέλει πόλεμο. Και ο λαός, επειδή δεν θέλει πόλεμο, είναι έτοιμος να δώσει το μισό Αιγαίο σε αυτόν που ασκεί μια αυτόνομη πολιτική, ο Τούρκος πρόεδρος. Μπορεί εμείς να του λέμε 100 κακά για το εσωτερικό του. Σε επίπεδο όμως η ηγέτη έχει ένα βαθμό αυτονομίας και απέναντι στους Αμερικάνους και απέναντι στους Ρώσους και απέναντι στους Ισραηλινούς και απέναντι στους Ουρανούς. Κάνει παιχνίδι. Πολλοί λένε πατάει σε δύο βάρκες. Δεν ξέρω αν πατάει σε δύο βάρκες. Έχει ένα βαθμό αυτονομίας. Εμείς λοιπόν για να αποφύγουμε τον πόλεμο, να δώσουμε και κάτι της, κύριε Λαπαβίτσα. Και αν είναι να δώσουμε κάτι της, η εθνική κυριαρχία που ένα κομμάτι της είναι η οικονομία. Το άλλο της κομμάτι είναι η επικρατεία της. Ο στενός πυρήνας ενός κράτους είναι η κυριαρχία στην επικράτεια. Να το δώσουμε, γιατί υπάρχει και μια άποψη που λέει να τα βρούμε ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Ας κάνουμε έρευνα διάσωση, ας κάνουμε συνεκμετάλλευση ό,τι πλούτου έχουμε, που δεν είναι μόνο υδρογονάνθρακες, είναι και ο αλλιευτικός. Γιατί να κάνουμε πόλεμο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προέρχομαι από την αριστερά με την πιο στην πιο παλιά της εκδοχή. Εμείς πιστεύουμε στην πράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Η αριστερά έχει δώσει το αίμα της για αυτά τα πράγματα και καταλαβαίνει ότι αν δεν υπάρξει εθνική κυριαρχία, δεν υπάρχει και κοινωνική αλλαγή. Δεν μπορεί να είσαι εθνικά εξαρτημένος και να πιστεύεις ότι υπάρχει πραγματική διάσταση κοινωνικής αλλαγής και να μπορέσουν τα φτωχά εργατικά στρώματα να κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν υπάρχει αυτό. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται σε ένα σημείο όντως γεωγραφικά πολύ σύνθετο. Εδώ εμείς είμαστε της άποψης ότι η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση ως τώρα, θα σας πω για την Τουρκία, αλλά πρέπει να σας πω για τις υπερδυνάμεις πρώτα, γιατί εκεί πέσαμε. Ναι. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση μέχρι τώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και η κυβέρνηση Τσίπρα προηγουμένως, γιατί εκεί ξεκίνησε η ιστορία σε μεγάλο βαθμό, είναι άκρως προβληματική. Δεν έχουμε καμιά δουλειά να τρέχουμε στην Ουκρανία, δεν έχουμε καμιά δουλειά να στηρίζουμε στρατιωτικά. Να είμαστε από τους πρώτους, αναλογικά ίσως και οι πρώτοι σε στήριξη του Ουκρανικού καθεστώτος, να στηρίξουμε τον Ουκρανικό λαό αν μπορούμε, με φάρμακα, με τρόφιμα, με τέτοια βοήθεια ανθρωπιστική. Δεν έχουμε καμιά δουλειά να στέλνουμε δικά μας όπλα και δικό μας εξοπλισμό για να αυξήσουμε τις καταστάσεις εκεί. Δεν είναι αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός και δεν ταιριάζει με την ιστορική του πορεία και με τις ιστορικές του ανησυχίες και με αυτό που αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνει στον κόσμο. Είναι λάθος μεγάλο αυτό και μας εκθέτει, διότι μας κάνει πρωτοπαλίκαρο των Αμερικανικών, της Αμερικανικής υπερδύναμης, που είναι η πιο αφαιρέγγια υπερδύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η πιο επιθετική και αφαιρέγγια υπερδύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος νομίζει ότι τα εθνικά συμφέροντα θα τα υπερασπιστεί ο Αμερικανός, δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί ο Αμερικανός παγκοσμίως. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να σας πω. Το δεύτερο που έχω να σας πω γι' αυτό είναι ότι η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι τραγικό σφάλμα. Όχι μόνο για αυτά που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, αλλά γιατί, κατά τη δικιά μου άποψη, το Ισραήλ πηγαίνει ολοταχώς προς στρατηγική ήττα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό που επιδιώκει να κάνει φαίνεται ότι δεν μπορεί να το πετύχει. Η ήττα δηλαδή ορίζεται έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είπα εγώ ότι θα μπει η Χαμάς στο Τελαβίβ, αλλά η ήττα είναι όταν δεν μπορείς να πετύχεις αυτό που θέλεις. Αυτά που ξεκίνησε να πετύχει το Ισραήλ φαίνεται ότι δεν μπορεί να τα πετύχει. Ούτε τη Χαμάς μπορεί να απαλείψει, ούτε το Ιράν μπορεί να τρομοκρατήσει, ούτε να μπει σε μια διαδικασία που θα λύσει το πρόβλημα στη Γάζα. Παρά το σφαγιασμό των αμάχων, δεν φαίνεται να υπάρχει λύση. Εμείς λοιπόν έχουμε στρατηγική συμμαχία με ένα κράτος, το οποίο αυτή τη στιγμή οδεύει προς μια κατάσταση η οποία θα θέσει ένα αμφιβόλο την ίδια του την ύπαρξη. Γιατί αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει στρατηγική ήττα για το Ισραήλ. Ήδη έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση πολύ δύσκολη με τους Αμερικανούς και το Ισραήλ. Εμείς λοιπόν πρέπει να το ξανασκεφτούμε, γιατί αυτά που γίνονται και αυτά που κάνουμε δεν είναι υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να το κάνουμε αυτό. Αυτά όσον αφορά τις διεθνείς μας σχέσεις. Άρα λέτε ότι κινήσεις, συγγνώμη που σας διακόπτω, Ισπανίας, Ιρλανδίας, Νορβηγίας δεν είναι εν κενό θυμικό, συμβολικό. Κάτι βλέπουν. Κάτι γίνεται εκεί και κάτι παίζεται. Το τι ακριβώς παίζεται είναι προς συζήτηση. Γιατί η Γερμανία έχει κάνει ορισμένες κινήσεις και νεύματα τελευταίες μέρες. Κάτι γίνεται εκεί. Το κατά πόσο γίνεται ανεξάρτητα εκεί και κατά πόσο ο Αμερικανικός παράγων εμπλέκεται αυτός εμέσως. Είναι μια άλλη κουβέντα. Ελάτε στην Ελλάδα τώρα. Και ας περάσουμε στα θέματα της Ελλάδας. Η χώρα μας έχει απέναντί της την Τουρκία, η οποία είναι πλέον μια πολύ ισχυρή χώρα. Πολύ ισχυρότερη από αυτό το οποίο εγώ θυμάμαι όταν ήμουν νεότερος, αλλά και αυτό που ήταν όταν πήρε την εξουσία ο κύριος Ερντογάν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει μεταμορφώσει την Τουρκία ο Ερντογάν, όχι μόνο ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά και ως οικονομική οντότητα. Έχουν υπάρξει δύο δεκαετίες ανάπτυξης. Όταν έχεις δύο δεκαετίες γρήγορης ανάπτυξης, τότε εμφανίζεται μια οικονομία η οποία μπορεί να στηρίξει επεκτατικές και άλλες διαθέσεις. Έχει πολεμική βιομηχανία η Τουρκία, την οποία την αναπτύσσει εδώ και 50 χρόνια. Μετά την επέμβαση στην Κύπρο, την τουρκική και την εισβολή και την απόσπαση του βόρειου κομματιού του νησιού, η Τουρκία μπήκε σε διαδικασία να φτιάξει πολεμική βιομηχανία, γιατί είχαμε το εμπάργκο από πλευράς Αμερικάνων. Και το έχει κάνει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δύναμη η οποία έχει μεγάλη ισχύ, η οποία έχει στρατιωτική παρουσία σε 11 χώρες αυτή τη στιγμή, εκτός των συνόρων της. Είναι μια χώρα η οποία θέλει να λειτουργήσει περιφερειακά. Είναι μια χώρα που επίσης ασκεί μεγάλη επιρροή στην υποσαχάρια Αφρική με εκτεταμένο δίκτυο επαφών, βάσεων και ούτω καθεξής. Και οικονομίας, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κύριος λόγος για την για την υποχώρηση της χώρας μας όσον αφορά την παράθεση με την Τουρκία είναι η οικονομική της αδυναμία. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί εσύ να πηγαίνεις προς τα κάτω και όλος να πηγαίνει προς τα πάνω και να νομίζεις ότι θα μπορείς να σταθείς όπως στεκόσουν πριν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς μπήκαμε σε μια διαδικασία συρρήκνωσης, γιατί αυτό μας συνέβη. Οι άλλοι συνέχισαν να αναπτύσσονται.
Τη στιγμή αυτή το τουρκικό ΑΕΠ είναι 4 φορές το ελληνικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν εγώ είχα πρωτοπάει στην Αγγλία πριν από πολλά χρόνια, η σχέση ήταν 2 το ελληνικό, 3 το τουρκικό. Τώρα είναι 2 το ελληνικό, 8 το τουρκικό. Από εκεί πηγάζει η σχέση. Άρα, θέλουμε, αν θέλουμε λοιπόν να σταθούμε απέναντι στον Τούρκο, το πρώτο πράγμα είναι να αναδιαρθρώσουμε την εθνική μας οικονομία, τον παραγωγικό μας ιστό. Με ρυθμούς ανάπτυξης στις τάξεις του 1 και 2% αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ούτε και θα μπορέσουμε ποτέ να αποκτήσουμε επαρκή κάλυψη όσον αφορά τον εξοπλισμό κτλ. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό όταν όλος παράγει τα όπλα και εσύ τα ψωνίζεις από καλό μαγαζί. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Εκεί λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που να υποθεί. Η υπεράσπιση λοιπόν της εθνικής κυριαρχίας, που αυτό προφανώς θέλουμε. Ο ελληνικός λαός θέλει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και την εθνική του κυριαρχία, όπως αυτά νοούνται καλώς. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που τα ερμηνεύουν με διάφορους τρόπους. Απαιτεί οικονομική αναδιάρθρωση, απαιτεί δυνατότητα να στηρίζεις τις ένοπλες δυνάμεις που έχεις με δικά σου μέσα και δεν θέλει εξάρτηση από τις μεγάλες δυνάμεις. Αν γίνει αυτό το πράγμα, αν στηριχτούμε δηλαδή στις δυνάμεις του ελληνικού λαού, εγώ είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να σταθούμε και απέναντι στους Τούρκους και απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο έχει επιβολή. Άρα πάλι θέτεται ένα κύριο ζήτημα, αν υπάρχει στρατηγική. Ακριβώς. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους. Ακριβώς. Αν υπάρχει στρατηγική βάθους, με ένα άμεσο, μεσαίο και μακροπρόθεσμο πλάνο. Ακριβώς, αυτό σας λέω. Δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα Σαββατοκύριακο, σε ένα Σαββατοκύριακο ή με μια έξυπνη κίνηση, μια έξυπνη συμμαχία αριστερά και δεξιά. Αυτά δεν είναι λύσεις. Αυτά είναι τσιρότα. Η Ελλάδα πρέπει να δει πώς θα κινηθεί. Να σας το πω κι αλλιώς. Το βλέπω στην αντίδραση των Τούρκων πολιτικών. Θυμάμαι τον καιρό που οι Τούρκοι κοιτούσαν την ελληνική ελίτ και το ελληνικό πολιτικό σύστημα με σχετικό σεβασμό. Γιατί ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται, γιατί είχαν μια οικονομία που το κατακεφαλήν εισόδημα ήταν τετραπλάσιο του τουρκικού, γιατί τέλος πάντων είχαμε ένοπλες δυνάμεις, γιατί είχαμε μια παρουσία στα πράγματα. Σήμερα δεν τη βλέπουν έτσι την Ελλάδα. Τη βλέπουν ως μια χώρα η οποία στην ουσία έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, έχει χάσει ειδικό βάρος. Και έτσι μας φέρονται. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι βλέπουν τον εαυτό τους να έχουν γίνει περιφερειακή δύναμη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν αλλάζει με μια συμφωνία ή με μια έξυπνη κίνηση από αριστερά και δεξιά. Θέλει κατεύθυνση, θέλει πρόγραμμα για να υπερασπιστούμε την εθνική ανεξαρτησία. Κανείς δεν θέλει να είναι υποχείριο περιφερειακής δύναμης, κανείς δεν θέλει να είναι υποχείριο δορυφόρος της Τουρκίας ή οτιδήποτε άλλο. Εθνική ανεξαρτησία θέλουμε και εθνική κυριαρχία, βεβαίως. Αλλά να ξέρουμε πού πατάει αυτή. Κύριε Λαπαβίτσα, φτάνοντας στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω, είστε ένας από τους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Γιατί σήμερα κάποιος να επιλέξει το ψηφοδέλτιο αυτής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας, που φέρει βεβαίως ανάμεσα σε όλα τα άλλα στα ακρονίμια του και το αριστερά. Ποια αριστερά, θα σας πει κάποιος σήμερα. Άρα σας δίνω το λόγο για να κλείσετε εσείς. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω τα εξής και αυτό και δέχτηκα να συμμετέχω μετά από 9 χρόνια αποχής από την εκλογική ζωή. Καταρχήν είναι μια ενωτική πρωτοβουλία. Ο κόσμος με τον οποίο μιλάω θέλει την ενωτική προσπάθεια. Εμείς το κάνουμε πράξη. Βάναμε κατά μέρος διαφωνίες μας, τις επιλύσαμε και το κάνουμε πράξη. Άρα λοιπόν είναι μια ενωτική πρωτοβουλία και θα γίνει ευρύτερη. Εμείς παραμένουμε ενωτικοί. Θέλουμε να φτιαχτεί κάτι ευρύτερο το οποίο να απαντάει στα προβλήματα εδώ και τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι εμείς θέλουμε να ασκήσουμε μαχητική αντιπολίτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάμε να τα πούμε όπως είναι και να ακουστεί η φωνή μαζί με άλλους που είναι σαν και εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύος αυτό, φωνητικά τουλάχιστον αυτό που θα συμβεί στις Βρυξέλλες. Ο τρίτος λόγος είναι ότι αν γίνει αυτό. Και καθώς θα γίνεται αυτό, μπορούμε να κάνουμε μαχητική αντιπολίτευση και εδώ. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην ουσία στη χώρα μας. Συντεταγμένη αντιπολίτευση, η οποία να έχει συγκεκριμένες απαντήσεις για τα άμεσα προβλήματα, αλλά και για τα ευρύτερα δομικά προβλήματα τα οποία κουβεντιάσαμε. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε. Μαχητική αντιπολίτευση που να ανοίγει δρόμους. Γι' αυτό και αξίζει να ψηφιστούμε. Παράλληλα με αυτό, έχω να σας πω ότι το ψηφοδέλτιό μας είναι ισχυρότατο. Αν το συγκρίνουμε με άλλα ψηφοδέλτια άλλων και των μεγάλων κομμάτων, δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εμείς δεν έχουμε ούτε ανθρώπους που μπορεί να είναι καλοί στη δουλειά τους, αλλά ο τηλεπαρουσιαστής δεν είναι απαραίτητα ο καταλληλότερος για να πάει στην Ευρωβουλή. Το ψηφοδέλτιό μας λοιπόν έχει ανθρώπους που κατέχουν τα πράγματα και δεν περιμένουν να τα μάθουν όταν πάνε εκεί. Έχουν ήδη γνώση των πραγμάτων.
Τέταρτο και τελευταίο, συνεχίζουν να πιστεύω και όλοι συνεχίζουν να πιστεύουν πως είμαστε εκεί, στην ύπαρξη της διαφοράς ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά, ή τέλος πάντων στο κοινωνικό πρόσημο αυτών των πολιτικών κατηγοριών. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι η αριστερά στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη έχει χάσει αξιοπιστία. Την αξιοπιστία την έχασε με δικιά της υπετιότητα. Δεν φταίει ο κόσμος γι' αυτό. Στη χώρα μας δε αυτό είναι προφανές. Ό,τι ζήτησε η αριστερά από τον ελληνικό λαό την προηγούμενη δεκαετία το πήρε. Του ζήτησε πλειοψηφία, την πήρε. Του ζήτησε να πει όχι στο δημοψήφισμα, το έδωσε. Ο ελληνικός λαός τις ώρες τις δύσκολες, τις ώρες της πίεσης και από το εξωτερικό και εγχωρίως, φάνηκε ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Με τις δυνάμεις του, αυτός που είναι ο ελληνικός, δηλαδή τις αδυναμίες του και όλα τα στραβά του. Όταν ήρθε η ώρα, το έκανε. Αυτοί που φάνηκαν λίγοι ήταν οι άνθρωποι της αριστεράς, δυστυχώς, γιατί αυτοί ήταν στα πράγματα. Απογοήτευσαν τον ελληνικό λαό για μια ακόμα φορά και χάθηκε η αξιοπιστία. Η ελληνική αριστερά ήταν κάποτε το αποκούμπι του ελληνικού λαού. Ήταν εκεί που κοιτούσε για να βρει καινούργιες ιδέες, ανθρώπους που είναι έντιμοι και ούτω καθεξής. Αυτό χάθηκε. Και όταν χαθεί αυτό, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Εμείς είμαστε άνθρωποι που το λόγο μας τον κρατήσαμε. Με διαφορετικό τρόπο καθένας, αλλά το λόγο μας τον κρατήσαμε. Δεν μπορεί κανείς να μας προσάψει ότι άλλα είπαμε και άλλα κάναμε. Μπορεί να κάναμε λάθος κατά την άποψη κάποιου, αλλά αυτό που είπαμε το κάναμε και το κρατήσαμε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη βάση και η κύρια βάση για να έχουμε ανάκτηση της αξιοπιστίας. Ξέρουμε ότι θα πάρει πολύ καιρό. Βεβαίως δεν είναι απλό πράγμα, αλλά για να φτάσεις κάπου χρειάζεται ένα πρώτο βήμα. Αυτό κάνουμε τώρα. Φτιάξαμε με την Ενωτική Πρωτοβουλία. Λέμε ότι είμαστε έντιμοι, λέμε ότι είμαστε αξιόπιστοι, μιλάμε για τα σημερινά προβλήματα. Θέλουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου για να προχωρήσουμε και να κάνουμε αυτό που είπαμε. Και πιστεύω ότι θα ανοίξουμε ένα δρόμο για να υπάρξει και πραγματική πολιτική αλλαγή στον τόπο. Κύριε Λαπαβίτσα, κύριε Κώστα Λαπαβίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Εάν κάποιος λοιπόν επιλέξει το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Πρωτοβουλίας Μέρα 25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, να μην ξεχάσει ότι είναι τέσσερις σταυροί. Έναν από τους τέσσερις διεκδικεί με αυτό το σχήμα ο κύριος Κώστας Λαπαβίτσας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαπαβίτσα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, και εσείς να είστε καλά.